Μεγάλη χαρά και με μεγάλο έτσι, με αίσθημα απολογητικό υποδέχομαι τον κύριο Γιώργο Αρμένη, το σπουδαίο μας ηθοποιό, ο οποίος φέτος φέρνει ξανά κοντά μας αυτό το έργο έπος, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μετά από 39 χρόνια, ένα έργο το οποίο μέσα στα χρόνια της δικτατορίας νομίζω ξεσήκωσε τον κόσμο και σήμερα είναι ένα έργο που με τη διαχρονικότητά του έρχεται πάλι να μιλήσει για την ιστορία της Ελλάδας, της χώρας μας. Κύριε Αρμένη, σας δίνω το λόγο και ζητώ την επίοικιά σας δημόσια. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε, αν θέλετε, στην παράσταση η οποία απόψε δίνεται, την οποία παράσταση δίνεται απόψε στο Λαύριο, γιατί είσαστε σε περιοδία. Είναι έτσι? Νομίζω ότι τα είπατε όλα και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλώς να διαμαρτυρηθώ σαν καλλιτέχνης, από το 67 είμαι στο θέατρο, και να ζητήσω συγγνώμη από τον Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, τον κύριο Χατζάκη, και αρνούμαι να μιλήσω. Γιατί είμαι πολλή ώρα και δεν μου αξίζει τέτοια μεταχείριση. Δεν υπήρξα ποτέ μαϊντανό στη ζωή μου και αρνούμαι να μιλήσω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αρμένη, ζητώ συγγνώμη. Αλλά τα νεύρα μου δεν είναι το καλά. Το ξέρω, εντάξει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σας ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι η ιδιοσιογραφία και η επικαιρότητα μερικές φορές που μας ζορίζει και μας πιέζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με αναγκάσετε να βγάλω το μικρόφωνο και να φύγω. Όχι. Ωραία. Να ολοκληρώσω εγώ τουλάχιστον. Ολοκληρώστε και πέστε ό,τι θέλετε. Αρνούμαι να μιλήσω. Σήμερα εδώ, λοιπόν, έχουμε.